Για τρίτη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα παθολόγο ανατομίας με στόχο να ενημερωθεί το ευρύ κοινό του νομού μας για την εμπολής άγνωστη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα, η οποία όμως βρίσκεται πίσω από την μεγαλύτερη πλειοψηφία των διαγνώσεων που γίνονται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα έδειξαν οι μικροί μαθητές που παραβρέθηκαν στη φετινή εκδήλωση. Είναι η τρίτη χρονιά που καθιερώνεται διεθνώς η Παγκόσμια ημέρα παθολογικής ανατομικής. Εμείς στο νοσοκομείο κάθε χρονιά κάνουμε κάποια εκδήλωση προκειμένου ο κόσμος να μάθει τον παθολογοανατόμο. Γιατί ο παθολογοανατόμος κρύβεται πίσω από το 70% των διαγνώσεων. Αλλά ο κόσμος δεν τον γνωρίζει, ο ασθενής δεν τον γνωρίζει. Εγώ συνεργάζομαι με τον κλινικό γιατρό που τον θεραπεύει, αλλά δεν ξέρει τον παθολογοανατόμο και δεν ξέρει την παθολογοανατομική εξέταση. Λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν αυτό το σκοπό. Να μάθει ο κόσμος ποιοι είμαστε και πώς δουλεύουμε. Τελικά φαίνεται ότι τα παιδιά ακούνε. Πρέπει βέβαια να βρεις τον τρόπο να τα προσεγγίσεις και νομίζω έχουν την ευφυΐα και τη δίψα για μάθηση, οπότε σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία να μοιηθούν σε ένα κομμάτι της ιατρικής, να έχουν τα αντίστοιχα ερεθίσματα και να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Γιατί ελπίζω ότι μέσα σε αυτό το ακροατήριο θα υπάρξει κάποιος που θα αποφασίσει να γίνει γιατρός και μάλιστα παθολογοανατόμος. Τους εξήγησα ποιοι είμαστε, πώς δουλεύουμε, τη σημασία της διάγνωσης από τον παθολογοανατόμο και πως πέρα από τη διάγνωση η παθολογική ανατομική βοηθάει και στη θεραπεία της νόσου. Τώρα πια έχουμε τις δυνατότητες και ευτυχώς και στο νοσοκομείο Ξάνθη να προσδιορίζουμε δείκτες, βιοδείκτες ας το πούμε καλύτερα, που θα κατευθύνουν τη θεραπεία. Είδαμε ότι υπήρχαν και κάποια δείγματα που δείξατε στα παιδιά και μάλιστα τους προτρέψατε σε κάποιες περιπτώσεις να μην κάνουν κάποια πράγματα, να μην καπνίζουν και τους δείξατε τι πραγματικά συμβαίνει με το κάπνιζεμα. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ακολουθώ γιατί πέρα από το ότι εντάξει είμαι αντικαπνίστρια, έχω δει από ειδικευόμενη έβλεπα το πνεύμα να του καπνιστεί και το πνεύμα να του μη καπνιστεί και ξέρω πόσο κακό είναι. Είναι πόση φθορά προκαλεί στον οργανισμό μας, οπότε νομίζω τα παιδιά πρέπει από αυτή την ηλικία να παίρνουν μηνύματα. Μία ακόμη ευκαιρία για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, λοιπόν, ώστε να ανοίξει τις πόρτες του στην ξανθιώτικη κοινωνία με αφορμή τη γνωριμία των νεαρών συμπολιτών μας με τη σχετικά άγνωστη αλλά πραγματικά κρίσιμη αυτή ιατρική ειδικότητα.